Κέρια σημασίας αποδείχθηκε η συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ΆΙΖΑ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ του εντοπισμού και κατάσχεσης ναρκωτικών ουσιών το βράδυ της Τετάρτης στην Πρέβεζα. Σε επιχειρήσεις της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζα συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση, αποθήκευση και κατοχή ναρκωτικών, αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη ένας 24χρονος ημεδαπός, γιατί σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου, διαπιστώθηκε ότι κατήχε και απέκρυπτε τρει συσκευασίε με κατεργασμένη κάναβη τύπου σοκολάτα συνολικού βάρους 259,2 γραμμαρίων, δύο βάζα και τρει συσκευασίε με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 529,8 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας με υπολείμματα τρία αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματο, καπνού και ακατέργα τη κάναβη, αλλά και ένα πυροβόλο όπλο με ενσωματωμένη τη γεμιστήρα του, άγνωστη μάρκα και διαμετρήματο. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη μια 26χρονη επίση η καθώ μετά από ενέργειε των αστυνομικών και έρευνα στο σπίτι τη με τη συνδρομή του ίδιου, ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, διαπιστώθηκε ότι κατήχε και απέκρυπτε δύο βάζα και συσκευασία που περιείχαν συνολικά 771 γραμμάρια κατέργα τη κάναβη, τέσσερα φυξάκια κοκαίνη 3,6 γραμμαρίων, 2 τρίφτες με υπόλοιπα κάναβης, ένα πλαστικό κιτίο με μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένα πλαστικό καλαμάκι με μικροποσότητα κοκαίνης αλλά και χρηματικό ποσό 280 ευρώ, ω προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητά της.